Γέλιο. Όχι, παρότι εδώ ακούγονται όλα η αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ λεπτά τα... αυτά που μας χωρίζουν διαφορετικά. Σιγαρόχαρτο. Τίποτα δεν έχω πει. Είμαστε με την Ελένη Γελαλή, την αρχισυντάκτρια. Ελένη μας στέλνει με τα φιλιά μας εδώ. Ναι. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, συγγνώμη για τη φωνή σήμερα, είναι πολύ αντρική. Είναι μπροστά και μας δείχνει το χορευτικό το που θυμάσαι. Είχε κάνει σε ένα γάμο που είχε σχιστεί το μαγείο. Ναι, όχι, παιδιά, εντάξει. Ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί το θυμόμαστε τώρα, επειδή έπεσε κατά την καρέκλα. Κάποιος το ζήτησε, να το θυμηθεί. Σαν να σκίστηκε, Ελένη. Δεν έγινε ακριβώς έτσι η ιστορία. Είναι η ευθυντακριά μας και μου λέει ερχόμενη εδώ. Ρε, εσύ μου λέει τώρα που τα ετοιμάσαμε όλα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Πες μου λίγο αυτό που είχε κάνει τότε. Πώς σκίστηκε, μου λέει, το παντελόνι όταν έκανε αυτό που λέει η Ελένη με το πόδι. Δεν έκανε αυτό με το πόδι εκείνη την ώρα που σκίστηκε το παντελόνι. Κάθισα κάτω και μου λέει, για δείξε μου. Μην είπες ότι πάλι δεν καταλαβαίνεις. Με το παντελόνι που φοράς. Έφυγε όλο. Έφυγε όλο. Σε θέλω να κάνω ένα χρυσό και κάνω το χρυσό και κάνει χρακ. Νάτα. Και ο συνάδελφος ο Σάββας τράβηξε βίντεο. Με το... ήταν όλη η τίτλη αρχής, Ελένη. Συμβαίνει πάντα. Όλη η τίτλη αρχής. Χωρίς το όνομά σου. Δεν γίνεται. Οι συντάκτες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το είδατε. Εγώ ήρθα όταν είχε πάση φάση. Για πείτε, το είδατε. Ο ηχολήφτης έρχεται τρέχοντας. Με αυτά γέλια. Φοβήθηκε το μάτι του. Όχι, πήγε να φωνάξει για τους άλλους. Και τους άλλους συμπολίτες. Ελάτε και οι άλλοι, ελάτε να δείτε φανταστικό. Τι ωραίο αυτό εδώ. Εδώ έγινε. Εδώ μπροστά. Το είδατε όλοι. Ναι. Επιτυχία. Το τράβηξε κανείς, ρε παιδιά, το έχουμε όλο. Γιατί εδώ έχει τα τελειώματα. Εγώ είδα τη γελαρία. Ρε, μπας και έφερες εκείνο από το γάμο. Να το δούμε, να δω αν είναι μικρό. Γιατί τώρα έχει αδυνατήσει. Και το κράκ. 34, μολ. Σμιλίμ, λέει. Είναι μεγάλο 34, πουλάκι μου. Όχι, εγώ πάχυνα. Κοτσά μάντρας είσαι, 2 μέτρα, τι θα φορέσεις. Πάχυνα λίγο, ήταν λίγο. Θα κάνεις την φορά. Αυτό το νουμεράκι θα το ξανακάνεις. Τώρα θα κάνω και το χορευτικό του ρουβά στο shake it. Εμένα γιατί νομίζω ότι μου είχες πει ότι στο γάμο άνοιξε από πίσω. Από πίσω κάτω. Άνοιξε μπροστά. Ναι. Άλλη. Σε κάθε περίπτωση οι αποκαλύψεις γίνονται. Άλλη ραφή, Ελένη. Μπρος πίσω αποκαλύψεις. Τους μπαγάστητες πάνε και τα φτιάχνουν αλλιώς. Τι να κάνεις, δεν έχει οδηγίες χρήσης. Καλά που δεν σε είχαν πάρει τότε στο X-Factor. Να έχεις γίνει τραγουδιστή σήμερα και κάθε φορά που ανέβαινε στην πίστα να λέγανε ότι το κάνεις επίτηδες. Ναι. Για να συζητιέσαι. Έχει. Να σκίζεις τα παντελόνια. Σε άλλους σκίζαν τις μπλούζες. Εσύ να σκίζεις μόνο σου παντελόνια. Ναι. Δεν θα σε πίστευε άνθρωπος, Δημήτρη. Αυτό είναι που και να θες δεν μπορείς να το σκίσεις. Και δεν μπορείς να το σκίσεις παντελόνι. Είναι τέλειο. Αχ, θέλω να το πληρώσουμε. Τι να κάνουμε. Τέλειο. Και να είχατε δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι.